Στο λίγο διάστημα που είμαστε Δημοτική Αρχή, 50 μέρες περίπου, προσπαθούμε να τρέξουμε το στομότερο δυνατόν και όσο γίνεται γρηγορότερα θέματα τα οποία είναι σημαντικά για τον τόπο μας. Ένα από αυτά είναι το master plan του λιμανιού μας. Είναι, αν θέλετε, το εργαλείο εκείνο για το οποίο πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τελειώνει. Γιατί αν δεν ολοκληρωθεί το master plan, για να καταλάβει και ο κόσμος, δεν μπορεί να μπει ούτε ένα τούβλο σε όλη τη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Θέλω να πω ότι είχε ξεμείνει, κυριολεκτικά. Έτσι, ήταν στα ζήτητα. Και το καταθέτω. Είναι γεγονός ότι οι τεχνικές υπηρεσίες από την ώρα που συζητήσαμε με τον κύριο Παπαλάνη, τον προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών, έχει δώσει τα ρέστα. Και θέλω να το τονίσω, να το υπερτονίσω και να τον ευχαριστήσω και γι' αυτό, μαζί με τους συνεργάτες του. Ετοιμάστηκαν λοιπόν τρία σχέδια, τα οποία κατατέθηκαν στη Λιμενική Επιτροπή για να περάσει από έγκριση, για να περάσουν από έγκριση ένα από αυτά. Εάν με ρωτήσετε λοιπόν τι είναι αυτά τα σχέδια, είναι τρία. Είναι το πολύ πλούσιο, το ακριβό, είναι ένα δεύτερο και είναι και ένα τρίτο. Το πιο ακριβό είναι πραγματικά εκείνο το οποίο δίνει και τις περισσότερες και τις μεγαλύτερες λύσεις σε ό,τι έχει να κάνει ειδικότερα με τους χερσαίους χώρους στη νότια πλευρά του λιμανιού και φυσικά υπάρχουν και βελτιώσεις στο βόρειο τμήμα του λιμανιού μας. Το θέμα λοιπόν είναι να είμαστε έτοιμοι χθες. Δεν είμαστε έτοιμοι χθες. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν από εδώ και πέρα να προετοιμαστούμε και να οριμάσουμε έργα για να μπορέσουμε τελικά με την πάροδο του χρόνου να τα υλοποιήσουμε. Υπάρχουν, κύριε Φίκαρη, πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, ακόμα και από το προηγούμενο ΕΣΠΑ υπήρχαν χρήματα. Βόρειο Αιγαίο, έχω μιλήσει με τη διαχειριστική αρχή, όπως και για το αεροδρόμιο. Και εκεί υπήρχαν, δεν είναι μόνο τα τομεακά, αλλά υπάρχουν και τομεακά προγράμματα που πραγματικά μπορούμε να τα αρμέξουμε, συγχωρήστε μου τη λέξη, οικονομικά, για να μπορέσουμε τελικά να κάνουμε πράγματα. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν χρηματοδοτικά. Είναι εύλογη και εύστοχη η ερώτησή σας. Είναι δυνατόν να περιμένουμε, ας πούμε, τον Νοέμβρη να ολοκληρωθεί και να έρχεται η Δημοτική Αρχή 1η του Σεπτέμβρη αντί να βρει κάτι έτοιμο για να το τρέξει, τρέχει με την ψυχή στο στόμα για να μπορέσει να προλάβει τους χρόνους. Και να ήταν μόνο αυτό, έχουμε πολλά στη συνέχεια να πούμε.